ευρισκόμεθα εν το μέσο δύο μεγάλων εορτών. Μία εορτή που ήδη ζήσαμε, όσον ζήσαμε, ο καθένας με τα δικά του πνευματικά αισθητήρια, την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, και ετοιμαζόμεθα εντός ολίγων ημερών να ζήσουμε την πανμέγιστον εορτή της Θεοτόκου, την κίνησή της και την μετάστασή της εις τους ουρανούς. Ιδιαιτέρως αυτή η εορτή, η θεομητορική, είναι τρισυπόστατη εορτή. Και είναι καλά να το ξέρουμε. Και δεν είναι τυχαίο που ονομάστηκε Πάσχαν του καλοκαιριού η κίνηση της Θεοτόκου. Η μία εορτή που γιορτάζομαι είναι η κίνηση της Παναγίας. Και αυτή ως άνθρωπος, έστω και αν γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου των Υιών και Λόγων του Θεού, έπρεπε να πεθάνει. Εδώ ένας Θεός επέθανε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, το σούτον μάλλον η μητέρα του. Και τι είναι θάνατος? Είναι χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αυτό μας αφορά όλους. Θα συμβεί σε όλους μας. Αλλά πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί που εκκλησιαζόμεθα ξεχνούμε για ποιον λόγον πεθαίνει το σώμα. Μόνο το σώμα. Όχι η ψυχή μας. Η ψυχή δεν μπορεί να πεθάνει, διότι δεν την έβαλαν άνθρωποι μέσα στο σώμα μας. Την έβαλε ο ίδιος ο Θεός την ώρα της σύλληψης του σώματός μας. Άρα ό,τι παρέχει ο Θεός και προσφέρει στον άνθρωπο είναι αθάνατον, δηλαδή δεν έχει θάνατο. Άρα ο θάνατος κάπου οδηγεί. Είναι γέφυρα, δεν είναι τέρμα, δεν είναι τέλος. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να τελειώνει σε έναν τάφο. Έρχεται λοιπόν η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού και στη συνέχεια η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγίας να μας υπενθυμίσει το δικό μας προορισμό και το δικό μας δρομολόγιο. Άρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, το χωρισμό δηλαδή της ψυχής της από το Θεοδόχον σώμα της, τη τρίτη ημέρα, όπως τη τρίτη ημέρα αναστήθηκε ο Χριστός μας εκ του τάφου, το ίδιο και η Θεοτόκος τη τρίτη ημέρα, όταν ανοίχθηκε ο τάφος της για τον Απόστολον Θωμά που απουσίαζε στον ενταφιασμό της, ευρέθην γενός αυτόν το θεομητορικό μνήμα και αντελήφθησαν οι Απόστολοι μας ότι ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και ανέστησε αυτόν το σώμα το οποίο εδανίστηκε και ενώθηκε μαζί με τη Θεία του Φύση και έγινε από Θεός θεάνθρωπος. Και δεν είναι μόνον ότι αναστήθηκε το σώμα της Θεοτόκου τη τρίτη ημέρα, όπως και του Υιού της, όπως και ο Υιός της ανελήφθην εις τους ουρανούς, κατά τον ίδιον τρόπο και η Θεοτόκο μας ανελήφθην το θεομητορικόν της σώμα εις τους ουρανούς. Και είναι η μόνη από τους ανθρώπους που μετέχει από τότε μέχρι και σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που εμείς μετέχουμε για λίγο όταν πάμε λειτουργία, ακούτε λέει ο διάκος, ευλόγησε ο δέσποτα. Και τι λέει ο παπάς? Ευλογημένη βασιλεία, λέει, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε Θεία Λειτουργία έχουμε μία γεύση,
μία πρόγευση, λένε οι Άγιοι μας, αυτόν που ζει η Παναγία κάθε λεπτόν εις τους ουράνους. Δηλαδή τι ζει, ζει τη ζωή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χαίρεται την χαρά της Αγίας Τριάδος. Έχει την συνεχή γνώση και επίγνωση του σύμπαντος κόσμου και των αοράτων και των ορατών. Γι' αυτό και είναι τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα των σεραφείμ, ανωτέρα των αγγέλων. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχει τα δευτερία σε τιμήν μετά την Αγία Τριάδα. Χέρις, λέει, μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η εορτή που προετοιμαζόμεθα με τη δύναμη της μεταμορφώσεως να εορτάσουμε είναι πολύ μεγάλη και μας αφορά. Δεν κάνουμε μια γιορτή για τα γεγονότα μόνον της Παναγίας, για την κοίμησή της δηλαδή, την Ανάστασή της και την Ανάληψή της. Και όλα αυτά με μια λέξη λέγονται μετάσταση. Αλλά αυτό να το θυμόμαστε. Όταν γιορτάζουμε με την καρδιά μας την κοίμηση και την μετάσταση της Θεοτόκου, στην ουσία ξέρετε τι γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη μελλοντική μας Ανάσταση. Γιορτάζουμε τη μελλοντική μας Ανάληψη εις τους ουρανούς. Διότι ό,τι έζησε ο Χριστός και η Παναγία θα το ζήσει και το δικό μας σώμα, διότι στη Δευτέρα παρουσία όλα τα σώματα θα αναστηθούν και θα επανενωθούν με την αθάνατον ψυχή. Και όλα αυτά θα αναλυφθούν εις τον αέρα, ακούομεν εις τον Απόστολον της εξοδίου ακολουθίας, και θα συναντηθούν με τον Σωτήρα Χριστόν και θα είμαστε έτσι πλέον και εμείς μετέχοντες και συμμετέχοντες στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όμως, για να μην οδηγείται ο άνθρωπος σε δυσπιστία, διότι αυτά είναι μεγάλα πράγματα, ακόμα και να τα πιστέψει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό και πολλοί έχουν συνεχώς λογισμούς, μα είναι δυνατόν το σώμα μας να αναστηθεί, το λιωμένο σώμα. Μα είναι δυνατόν να ξαναβρει την ψυχή που είχε και να επανενωθεί το σώμα με την ψυχή. Συνεχώς ο ανθρώπινος νους, ιδιαίτερα αυτός ο λογικός άνθρωπος, όπως τον έχουν καταντήσει οι Ευρωπαίοι, που περιέγραψε πολύ ευκρινώς ο κύριος Σαμμάς προηγουμένως, που έκαμαν τον νουν εγκέφαλο, ενώ άλλον είναι ο νους, είναι ο οφθαλμός της ψυχής ο νους, και άλλον είναι ο εγκέφαλος και η λογική του εγκεφάλου. Γι' αυτόν, για να μας βοηθήσει ο Χριστός μας και η Παναγία μας να έχουμε συνεχείς αποδείξεις ότι είναι δυνατόν η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού να τη ζήσει ο άνθρωπος, να την απολαύσει ο άνθρωπος, να την οικειοποιηθεί, να την κάνει δική του δηλαδή, να μεταμορφωθούμε και να μην παραμορφωθούμε μέσα στην αμαρτία και την κατάπτωση. Τι μας δίδει συνεχώς? Από καιρού εις καιρών μας δίδει Αγίους. Αυτόν κάνει. Κάποιοι συνάνθρωποι μας, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, με πάθη, με λάθη, με κληρονομικότητες, με αρρώστιες, με πόνους, τα καταφέρνουν με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας
του Αγίου Πνεύματος εξαιρέτως που κατοικά μέσα σε κάθε Ορθόδοξον από την ώρα της βαπτίσεως και του μυρώματός μας και με συμπαραστάτην το φύλακα μας άγγελων που όλοι έχουμε, βλέπουμε ανθρώπους ομοιοπαθείς με μας να αγιάζουν. Τι ήταν ο Άγιος Παΐσιος? Άνθρωπος σαν και μας. Όπως μου έφερε προηγουμένως ο Κυπριανός ο αναγνώστης νερών να πιω, θυμάμαι που ο ίδιος μόλις με είδεν κάθιδρον και κατάκοπο να κατεβαίνω εις το ασκητήριό του στην Παναγούδα, έτρεξε ο άνθρωπος του Θεού, ο συμπονητικός, χωρίς να του πω να μου φέρει νερό και μαντήλι για να σκουπίσω τον υδρότα μου. Άρα οι Άγιοι είναι ανάμεσά μας. Άνθρωποι συμπονετικοί που αγαπούν τις εντολές του Χριστού και σιγά σιγά διά της μετανοίας μαθαίνουν να μετανιώνουν. Δηλαδή τι? Να καθαρίζουν και να φωτίζουν και να μεταμορφώνουν και το σώμα τους και την ψυχή. Πάντοτε με τη βοήθεια των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής και της νηστείας. Έναν τέτοιον άνθρωπο, Άγιον του 20ου αιώνος, τον οποίον πολύ αγαπήσαμε και μας αξίωσε ο Θεός τώρα στις μέρες μας να θεμελιώσουμε ναόν του στην περιστερόνα του μόρφου. Υπάρχει εκεί ένα μεγάλο πολυδύναμο κέντρο και γυροκομείο και η καλή διευθύντρια με παρεκάλεσε, όπως μου λέει έκαμες στην Ευρύχου, όχι εγώ, να μην τα οικειοποιούμαστε όλα. Ο μακαριστός προκάτοχός μας, ο κυρός Χρύσανθος Σαριάννης, συνεχιστής των δικών σας Χρυσάνθων, έκαμε έναν ωραίο γυροκομείο στην Ευρύχου, αλλά το ωραιότερο που έκαμε, έκτισε ενωμένο με το γυροκομείο ναόν του Αγίου Νεκταρίου. Έτσι που οι ηλικιωμένοι μας, αλλά και οι κοπέλες και οι άντρες που εργάζονται εκεί, να αισθάνονται την παρουσία ενός μεταμορφωμένου ανθρώπου. Να έχουν λειτουργία κάθε εβδομάδα. Να κοινωνούν κάθε εβδομάδα. Να ξομολογούνται κάθε όποτε τους αισθάνεται βάρος η ψυχή τους. Και τους λέω τακτικά, από το γυροκομείο της Ευρύχου στον ουρανό, όχι στον τάφο. Στον τάφο μόνο το σώμα, το πτώμα. Η ψυχή όμως που αισθάνεται, που νιώθει και πάντοτε νιώθει στον ουρανό με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους. Και χαίρονται. Ξέρουν ότι θάνατος δεν σημαίνει πτώμα, αλλά σημαίνει μετάβαση εις τα πιο ευχάριστα, στην αιώνια ζωή του Σωτήρος Χριστού. Αλλά θέλει αγώνα αυτό. Θέλει αγώνα αυτό. Όσον και να είναι πάντοτε δώρον, διότι πάντοτε παραμονεύει η παραμόρφωση. Να συνηθίσουμε τα πάθη μας, την αμαρτία μας, να τα δικαιολογούμε και να μην μετανοούμε. Και να φεύγουμε αμετανόητοι και αυτόν που είπε το σημερινό Ευαγγέλιο, να μην συγχωρούμε τον διπλανό μας και τον συνάνθρωπό μας. Ένας λοιπόν τέτοιος Άγιος μεταμορφωμένος είναι ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Έχουμε ενώπιό μας την εικόνα του. Ο Άγιος Νικηφόρος, λίγα θα σας πω από τη ζωή του, ήταν ένας νέος κριτικός από το Σιρικάριν, ένα χωριό κοντά στα Χανιά, ορεινό χωριό, όπως το δικό σας, γεμάτον καστανιές. Και απεφάσισε, φτωχόπεδο βιοπαλαιστής, αρχές του 20ου αιώνα, να κατέβει στα Χανιά να γίνει κουρέας.
και έγινε εκεί κουρέας. Στα 16 του χρόνια είδε πάνω στο σώμα του μεγάλα σημάδια και του είπε κάποιος, ξέρεις, αυτά τα σημάδια μπορεί να είναι λέπρα, ανίατος, αγιάτρευτη ασθένεια της εποχής εκείνης. Ό,τι είναι σήμερα το AIDS, ο καρκίνος, έτσι, και πιο επώδυνο. Αυτός μόλις άκουσε για λέπρα, τόσο φοβήθηκε, διότι μόλις το διεπίστωνε η αστυνομία, συλλάβανε τον άρεστον και τον έπαιρνε και τον εγκατέλειπε σε ένα νησί της Πιναλόγκα, εκεί στην Κρήτη. Και εκεί πολλοί άνθρωποι έχαναν την ελπίδα τους. Άλλοι αυτοκτονούσαν, άλλοι έπεφταν σε μεγάλες αμαρτίες. Μερικοί όμως, με την βοήθεια κάποιου ιερέα, έβρισκαν την πίστη τους και από παραμορφωμένοι εγένοντο μεταμορφωμένοι. Ο Νικόλαος, όπως ελέγεται τότε ο Νικηφόρος, προτίμησε τη φυγή. Έφυγε από την Κρήτη και πήγε στη μεγαλούπολη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Εκεί τότε είχε πολλούς Έλληνες. Επήγε εκεί και συνέχισε αυτόν που έμαθε να είναι κουρέας, μέχρι που έγινε 22-23 χρόνων και είδε ότι τα σημάδια στο σώμα του αυξήθηκαν πάρα πολύ και ο πόνος. Και πήγε και εξομολογήθηκε σε έναν καλόν επίσκοπο εκεί του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Και εκεί ο επίσκοπος τον εσυμπόνεσε και του είπε, παιδί μου, εγλίτωσες από τη Σπιναλόγκα. Εάν μείνεις εδώ, θα σε συλλάβουν οι Αιγύπτιοι αστυνομικοί και θα είναι χειρότερο. Θα σε στείλω σε έναν άγιον άνθρωπο, στοιχείο, στον πατέρα Άνθυμο. Αυτός έχει όλους μαζέψει τους χιώτες λεπρούς και με τη βοήθεια των πλουσίων της Χίου έκαμε έναν πρότυπο λεπροκομείων και το αφιέρωσε εις τον Άγιο Λάζαρο, τον τετραήμερο. Επήγε στον Άγιον Άνθυμο. Ο Άγιος Άνθυμος είναι Άγιος της Εκκλησίας μας σήμερα. Εορτάζει τον μήνα Φεβρουάριο. Παρέλαβε τον Νικόλαο, εζήτησε τον Νικόλαος και έγινε μοναχός και ονομάστη Νικηφόρος και σε ελάχιστα χρόνια αυτός που η σάρκα του έπεφτε και αλλοιωνόταν και έφτασε στο σημείο να γίνει από λεπρός και παράλυτος και τυφλός. Αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο να βγάζει δαιμόνια. Η προσευχή του να γιατρεύει αρρώστους, αλλά όχι τον εαυτόν του. Βλέπετε, οι Άγιοι δεν έχουν έγνοια την επίγειο ζωή. Ξέρουν ότι αυτή καταλήγει στα γυρατιά, στην ασθένεια, στον πόνο και τη θλίψη. Έχουν έγνοια μη χάσουν την αιώνια ζωή του Χριστού και ξέρουν ότι πολλές φορές μια ασθένεια ταπεινώνει το σώμα, ταπεινώνει την ψυχή και φέρνει αγιότητα βίου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικηφόρος έζησε με τον Άγιον Άνθυμο μέχρι το 1957 και μετά εμάζεψε η τότε κυβέρνηση της Ελλάδος, ευρέθηκε το φάρμακο που εθεράπευε την ανία των ασθένεια. Έγινε νιάσιμος δηλαδή η ασθένεια. Και έκτισαν ένα μεγάλο νοσοκομείο των λοιμωδών νόσων στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεω. Εκεί εμετεφέρθην και ο Άγιος Νικηφόρος, γέρος πια, αλλά γεμάτος χάρη. Και εκεί ευρύχεν έναν άλλον κριτικό, νεαρών μοναχών και αυτών λεπρών που ιάθηκε, τον πατέρα Ευμένιο Σαριδάκη.
και τον εκαθοδήγησε τον πατέρα Ευμένιον και τον εβοήθησε να δει πόση χαρά έχει η αρρώστια όταν την αποδεχτείς και την χρησιμοποιήσεις ως εργαλείο για ταπείνωση και προσευχή. Το 1964 εκοιμήθηκε ο Άγιος Νικηφόρος. Βλέπετε, δεν λέμε επέθανε, εκοιμήθηκε. Όπως λέμε, η κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν λέμε ο θάνατος της Θεοτόκου. Έχουμε κοιμητήρια, δεν έχουμε νεκροταφεία. Γιατί προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Και είπεν του πατρός Ευμενίου, εδώ να μείνεις, στους πονεμένους συνανθρώπους μας και θα έρθουν άλλες αρρώστιες και εσύ να είσαι πάντοτε δίπλα στον ασθενή, δίπλα στον πόνο και ο Θεός θα σου δώσει τα δώρα Του. Και έμεινε ο πατήρ Ευμένιος, παρόλο που έγινε καλά λόγω του φαρμάκου, δεν επήγε πίσω στην πατρίδα του, στην Κρήτη. Δεν επήγε στο αγαπημένο του μοναστήρι, στον Άγιο Νικήτα. Έμεινε με τους αρρώστους, εκεί δίπλα από την Αθήνα. Και έγινε ένας από τους πιο ονομαστούς πνευματικούς όλης της Αττικής. Όταν μία φορά επήγα να δω τον Άγιο Πορφύριο, μου είπε, θέλω να μου φέρεις τον Ευμένιο να εξομολογηθώ, άνθρωπος είμαι και εγώ παιδί μου. Και πήρα τον πατέρα Ευμένιον, τον μαθητή του Αγίου Νικηφόρου και εξομολογήθηκε ο μέγας πρίτανης των συγχρόνων Αγίων, ο Άγιος Πορφύριος. Το Πατριαρχείο μας έχει καλά αισθητήρια στα θέματα της Αγιοκατάταξης. Και πριν 7 χρόνια αγιοκατάταξε τον Άγιο Νικηφόρο. Βλέποντας τα δεκάδες θαύματα και την άφατον ευωδία των ιερών λειψάνων. Έτσι και εμείς, όταν μας εζήτησε η διευθύντρια του γυροκομείου της Περιστερώνας να φτιάξουμε, πανιερότατε, έναν ναό για τους γέρους της περιοχής μας. Σε ποιον Άγιο, αμέσως της είπα, στον Άγιο Νικηφόρο. Δεν έχει άλλον ναό στην Κύπρο. Και ο βίος του θα παρηγορήσει κόσμο πολύ. Και δόξα του Αγίου Θεό, τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη στέγη. Αλλά χρειάζονται και χρήματα. Και έτσι δημιούργησαν συνεργεία και περιέρχονται όλη την Κύπρο. Και χάρη τη Θεού ο κόσμος προσφέρει. Σήμερα είναι εδώ, στις τρεις Αγίες. Μικρό μπίμνιο με μεγάλη καρδιά. Η μία κοπέλα που συλλέγει τα χρήματα έχει την καταγωγή της από τις τρεις Αγίες. Γι' αυτό παρακαλώ, τώρα στις εξόδους του ναού έχουν φέρει μαζί τους κάποια λαχεία που έχουν έναν αυτοκίνητο πάνω για δώρο. Η κλήρωση θα γίνει μάλλον τον Οκτώβριο. Και παρακαλώ βοηθήστε κι εσείς, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε την τιμή, τη συμπαράσταση, τη θαυματουργία ενός μεταμορφωμένου ανθρώπου. Να βοηθήσει και εμάς να εμπνευστούμε από τη δική του ζωή, από το δικό του θάνατον που δεν είναι θάνατος, που είναι μετάσταση από τα λυπηρότερα στα χαρούμενα. Έναν ιδίωμα του Αγίου Νικηφόρου ξεχωριστό είναι ότι τα λείψανα του, τα βιβλία του, οι εικόνες του, σε ανθρώπους οι οποίοι με πόνον προσεύχονται, ευωδιάζουν και τα βιβλία του και οι εικόνες του. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος που εάν το δούμε λογικά, όταν ήταν ζωντανός ήταν λεπρός. Δηλαδή τι σημαίνει λεπρός? Ένα σάπιον κρέας.
που εμύριζαν από απόσταση και δεν τον επλησίαζαν αυτοί οι οποίοι είχαν προλήψεις. Μην και κολλήσουν από την ασθένεια. Μετά την κοίμησή του, την μεταμόρφωση του δηλαδή, αυτός που εμύριζε και δεν μπορούσες να πλησιάσεις κοντά του, και τα λείψανά του και οι εικόνες του και τα βιβλία του ακόμα ευωδιάζουν για να μας φανερώνουν το γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, ότι μπορούμε να το ζήσουμε κι εμείς. Εύχομαι και εμείς να το ζήσουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.